Η γεμινόπαυση σε συνδυασμό με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι για να το θέσω κομψά ένας πολύ δύσκολος συνδυασμός. Καταρχήν να σου πω ότι ποτέ δεν είσαι υπερβολικά νέα για να έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα. Η ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι ένα αυτοάνωσο που μπορεί να επηρεάσει όλο σου το σώμα, ακόμη και τα μάτια σου. Η εμινόπαυση μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και αυτό υποστηρίζει νέα Αμερικανική έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα. Γενικά μπορεί να αισθάνεσαι κουρασμένη, να περνά άγρυπνε νύχτε, να ζαλίζεσαι, να έχει δυσκολία στη συγκέντρωση, να πονούν όλο και περισσότερο οι αρθρώσει σου. Σημειώνεται επίση ότι οι γυναίκε έχουν τριπλάσια πιθανότητα να εκδηλώσουν ρευματοειδή αρθρίτιδα σε σχέση με του άντρε, ενώ εμφανίζουν επίση και πιο σοβαρά συμπτώματα και μεγαλύτερε κινητικέ δυσκολίε. Όταν έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα, νιώθει πιο έντονη την επίπτωση τη εμινόπαυση στην καθημερινότητά σου. Πώς? Πρώτον, οι διακοιμάσεις αυτές που συμβαίνουν στις ορμόνες σου, επηρεάζουν τα συμπτώματα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και το πόσο γρήγορα προχωράει η νόσος. Φαίνεται γενικά ότι τα ιστρογόνα έχουν μια προστατευτική δράση όσον αφορά την ρευματοειδή αρθρίτιδα. Δεύτερον, αν μπει στην εμεινόπαυση σχετικά νέα, τότε αυξάνεται και ο κίνδυνος να αναπτύξει ραυματοειδή αρθρίτιδα. Η μέση ηλικία για την εμεινόπαυση θεωρούνται τα 51 χρόνια. Αν έχει εμεινόπαυση όμως εκεί γύρω στα 40, Έρευνες έδειξαν ότι αυξάνεται ακριβώ αυτή η πιθανότητα για ρευματοειδή αρθρίτιδα. Τρίτον, ο συνδυασμό τη ρευματοειδού αρθρίτιδας μαζί με την εμινόπαυση διπλασιάζουν τον κίνδυνο για οστεοπόρωση. Γι' αυτό είναι καλά να κάνει τακτικού ελέγχου στην οστική σου πυκνότητα και να επισκέπτεσαι τον ρευματολόγο σου. Είναι επίση ωφέλιμο να ακολουθεί μια δίαιτα πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνη D. Όμω η καθημερινή πρόσληψη ασβεστίου να μην ξεπερνά τα 2.000 mg, γιατί, γιατί κάποιε μελέτε μα έδειξαν ότι μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο. Τέταρτον, οι ρευματοίδε αρθρίτιδα σε συνδυασμό με την εμινόπαυση κάνουν πιο πολύπλοκη και δύσκολη και τη σεξουαλική σου ζωή. Μπορεί να έχει προβλήματα με την εικόνα του σώματό σου, να έχει συμπτώματα κατάθλιψη, αλλαγέ στην επιθυμία και στη σεξουαλική λειτουργία. Επειδή είναι μια χρόνια νόσο η ρευματοειδή αρθρίτιδα, είναι καλύτερα να υπάρχει μια συζήτηση από την αρχή με τον σύντροφό σου για να βρεθεί η χρυσή τομή. Πέμπτο, να είσαι ειλικρινή με τον γιατρό σου, να του λε πότε πονά, πότε πηγαίνει καλά για να μπορέσει να σε βοηθήσει περισσότερο. Να συνεργάζεσαι στενά με τον ρευματολόγο σου γιατί τη θεραπεία που σου δίνει μπορείς, δεν μπορεί να την αλλάξει αν δεν σε πιάνει. Όταν μπει στη φάση τη εμινόπαυση, αλλάζουν πολλά πράγματα. Μπορεί να γράφει κάθε μέρα τα συμπτώματά σου σε ένα χαρτί και να γράφεις πώς νιώθεις με τη θεραπεία που σου δίνει, τι δούλεψε καλά, τι δεν δούλεψε. Και ίσως χρειαστεί να έρθεις σε συνεννόηση με γυναικολόγους και καρδιολόγους για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις συμπτώματα και αλλαγές ακόμη και όταν ξέρεις ότι σχετίζονται μόνο με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Επίσης, την απόφαση αν θα κάνεις θεραπεία υποκατάστασης ορμονών θα πρέπει να τη συζητήσεις οπωσδήποτε με τον γιατρό σου γιατί έχει κάποια ωφέλη έχει όμως και κάποιους κινδύνους, όπως η αύξηση για κάποιους τύπους καρκίνου και προβλήματα με την καρδιά. Για σένα λοιπόν που είσαι στην εμεινόπαυση και ενδιαφέρεσαι να μαθαίνεις ενδιαφέροντα νέα για αυτή τη φάση της ζωής σου, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου Ange's Blog και κάνε like.